Επιβάλλεται ο συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΙΑΙ ώστε να μην γίνονται συνέχεια έργα σε νέους δρόμους με ένα ράβε ξύλωνε σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ που τοποθετήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα έργα συνολικά που εκτελεί ο Δήμος. Το θέμα είχε αναδείξει το Ιωάννινα TV την Τρίτη, παρουσιάζοντας ενδεικτικές περιπτώσεις στην Οδό Δομπόλη και το Κάτω Νεοχωρόπουλο, αντίστοιχα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Αρλέτο στη δική του τοποθέτηση, να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Η συζήτηση άνοιξε μετά την παρέμβαση του Θωμά Μπέγκα, που κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για καθυστέρηση στην υλοποίηση προγραμματισμένων και συμβασιοποιημένων έργων. Το Αναστασίου, που ήταν ένα έργο που είχε προγραμματίσει η Δημοτική μας Αρχή μετά το τέλος των εργασιών της ΔΕΗ, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό της κομμάτι. Αλλά θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με την ολοκλήρωση του πάρκου Έλλη, του γνωστού πάρκου, το οποίο ήταν σχεδόν στο τέλος, βρισκόμενο σχεδόν το τέλος των εργασιών και εδώ και πολύ καιρό δεν κατασκευάζεται. Τι γίνεται με την οδό Εφήρας, η οποία είναι συμβασιοποιημένη εδώ και τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευή. Όσον αφορά τώρα για τα έργα, στην Οικονομική Επιτροπή έχουμε αποφασίσει οριζόντια, εκεί που κρίνουμε τέλος πάντων όλοι μας και είναι ομόφωνες αποφάσεις, να υπάρξουν αφήσεις σε έργα τουλάχιστον αυτό που έχουμε δυνατότητα πληρώνουμε το 15%, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μεγαλύτερο φυσικό αντικείμενο. Βρεθήκαμε όμως και σε μια δύσκολη θέση με την τεχνητή υπηρεσία. Μα στείλουμε ήδη σε τρεις εργολαβίες. Η μία ήδη είναι στη φάση που έπρεπε να κρυφτεί έξω. Σε άλλες δύο εργολαβίες θα στείλουμε ειδικές προσκλήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να εξαρτηθεί τις εργολαβίες που είναι λιμνασμένες επί τρία χρόνια στο Δήμο και δύο αντίστοιχα και να παίρνουν την Δημοτική Αρχή των 60 ημερών τέτοιες αποφάσεις. Επίσης υπάρχουν και καθυστέρηση βεβαίως σε έργα του κάποιου χρόνου. Γιατί εν μέσω θητείας μας, πριν ένα μήνα περίπου, όχι στην εν μέσω θητείας μας, στην έναρξη θητείας μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έργο στη ΔΕΙΑΙ παράλληλα και στο δομέα που η εργολαβία ασφαλτώστηκε, έπρεπε να ξανασκάψει η ΔΕΙΑΙ τέτοια πιέτα. Και βεβαίως εκεί πήραμε την πρωτοβουλία και σταματήσαμε την εξέλιξη των έργων αυτών. Σαν άκουσα χώρο, γιατί θα έπρεπε να μην τι άλλο να προνοήσουμε ότι πρώτα πρέπει να περάσει η ΔΕΙΑΙ, την εργολαβία που έχει και μετά να πάμε στο αυτό.